πέραν από το δρόμο Καλαμάτα Σπάρτη που ανεβαίνει από τον Ταΐγετο, δεν είχαμε και αυτά τα χωριά τα οποία είναι πάνω εκεί στον Πάρωνα, δεν είχαμε άλλα προβλήματα, δηλαδή να κλείσουν οι δρόμοι. Mm-hmm. Βέβαια το οδικό δίκτυο του νομού μας μπορεί να θεωρηθεί απλά ως ανεκτό, mm-hmm. σε σύγκριση δηλαδή με άλλους δρόμους της Ελλάδος. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει βελτιώνεται συνεχώς, από ό,τι ξέρω ο κόσμος παραδόθηκε η παράκαμψη της Σπάρτης. Mm-hmm. Θα δούμε, σιγά σιγά πιστεύουμε κάτι να γίνει. Το Σκούρα Πυρί πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ καλό, σαν κατασκευή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά μόνο με μία προϋπόθεση, ότι για να εξυπηρετήσει και την Νότια Λακωνία θα πρέπει οπωσδήποτε ο δρόμος ο οποίος, η Ρικούργου δηλαδή, να βγει απέναντι και να συναντήσει το δρόμο απέναντι. Mm-hmm. Διότι η διαδρομή τώρα από τη Διακλάδο στην Καινούρια μέχρι το κέντρο της Σπάρτης γύρω-γύρω είναι περίπου 20 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ο άλλος προτιμάει να έρθει στα 15 που είναι ευθεία παρά να πάρει τα 20 γύρω-γύρω, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος του δίνει τη δυνατότητα και μεγαλύτερη ταχύτητα αναπτύξει και να έχει λιγότερη και λιγότερη κυκλοφορία σε πυκνότητα. Mm-hmm. Εμείς μετράμε από την βλέψη και τα τελευταία χιλιόμετρα. Από δείξη είναι ο καινούργιος δρόμος, πάμε στην Τρίπολη. Ναι, ναι, ναι. Κανείς δεν έκανε να πει να ζυγίσουμε τη ζωή μας, αδερφέ, με τα 17-20 χιλιόμετρα που είναι παραπάνω ο δρόμος αυτός. Mm-hmm. Και βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι παραπάνω. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι συνέδεσε τη Σπάρτη με την Καλαμάτα, έκανε πιο γρήγορη και καλύτερη την πρόσβαση στην Τρίπολη και εν πάση περιπτώσει η ζωή μας δεν μπαίνει από τη μια μεριά και από την άλλη να μπουν τα 17-20 χιλιόμετρα και τα 5 ευρώ. Ναι. Αυτό νομίζω εγώ, αν και δεν μου περισσεύουν ούτε εμένα, mm-hmm. όπως δεν περισσεύουν σε πολύ κόσμο. Σε συζήτηση άκουσα κάτι καταπληκτικό, mm-hmm. ότι σε κάθε περιοχή που μπαίνουν διόδια, βγαίνει ένας μέσος όρος, λέει, από το σύνολο των διοδίων της Ελλάδος. Τι τούτο πάλι, να πούμε. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει οι αρμόδιοι ας πούμε να το κοιτάξουν και ας το δουν λίγο καλύτερα. Για πες μου. Mm-hmm. Με το φωτισμό στο Σκούρα Πυρί έχετε κάποια γνώση? Γιατί το βράδυ τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά εκεί. Είναι όντως... Ναι, αλλά έχει όμως πολύ mm-hmm. έντονη της. Έχουν πολύ έντονες γραμμές κάτω, είναι πολύ έντονες. Ναι. Οπότε δεν είναι δυνατόν καταρχήν να φωτιστεί αυτός ο δρόμος, διότι ο δρόμος αυτός δεν είναι ούτε αυτοκινητόδρομος ούτε οδός ταχείας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις φωτίζεται η κόμβη, η οδική κόμβη που πράγματι είναι φωτισμένη. Και αυτός εκεί και ο άλλος στο Λευκόχωμα και ο άλλος που είναι στη Σκούρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και το ότι ο δρόμος ακόμα είναι νοπή άσφαλτος, είναι μαύρη δηλαδή και είναι έντονο το άσπρο χρώμα, νομίζω ότι αν ο κόσμος κυκλοφορεί με σωστά φώτα, ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Και βέβαια όχι να πηγαίνει με 130, έτσι. Ναι, mm-hmm. σωστό. Διότι πρέπει να ξέρουν ότι με εξαίρεση το δρόμο Σπάρτη Λεύκτο, που είναι 130 το όριο και σε μερικές μεριές λιγότερο, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Λακωνίας δεν έχει ταχύτητα πάνω από 90. Mm-hmm, ναι. Διότι είναι ενταγμένο στο υπόλοιπο δίκτυο. Υπάρχουν επικίνδυνα σημεία, γιατί φίλος ακροατής μας έλεγε για την απόλυξη του δρόμου εκεί στο Πυρί, ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και αν τρέχεις μπορεί και να μην δεις το στόπο. Σαφώς και έπρεπε να γίνει γέφυρα εκεί, να γίνει ανισόπεδος κόμβος. Ναι. Βέβαια ποιος ξέρει γιατί δεν το κάνει το ανισόπεδο κόμβο. Και εν τω μεταξύ νομίζω ότι είναι στο πρόγραμμα και ένα κομμάτι από εκεί που είναι ο κόμβος μέχρι την άλλη γέφυρα που στρίβουμε αριστερά για σκάλα Μονεμβασιά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ένα κομμάτι ενδιάμεσο με διαπλάτηση της γέφυρας κτλ. Mm-hmm. Ίσως εκεί δεν το γνωρίζω, οι υπηρεσίες το αντιμετωπίσουν τότε. Μάλιστα. Αλλά να πω και κάτι, άμα προσέχουμε λίγο τις πινακίδες και βλέπουμε και πώς είναι οι διαγραμμίσεις, όλα πάνε καλά. Άμα όμως πηγαίνουμε με 150 δεν πάει τίποτα καλά. Ναι, σωστό, σωστό. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε τώρα? Θέλω κάτι άλλο να εντοπίσω και το έχω παρατηρήσει αυτές τις ημέρες ερχόμενος από τη Σκάλα Σπάρτη. Mm-hmm. Επειδή ο καιρός ήταν, είχε καταχλιά, είχε ομίχλη, ήταν ακόμα, δεν είχε φωτίσει καλά. Έβλεπα ότι πάρα πολλοί ας πούμε οδηγοί δεν είχαν αναμένα τα μεσαία φώτα. Είναι γνωστό ότι ο κώδικας επιβάλλει όταν η μέρα, όλη η μέρα δηλαδή, είναι, θα λέγαμε δεν είναι καλά φωτισμένη, έχει περιορισμένη ορατότητα ή αν έχει καταχλιά ή αν έχει ομίχλη. Καλό θα είναι τα φώτα να είναι αναμένα τα μεσαία φώτα. Όχι δηλαδή τα μικρά, η πρώτη σκάλα, η δεύτερη σκάλα. Ναι. Διότι η πρώτη σκάλα πρέπει να φαίνεται από τα 300 μέτρα. Mm. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές τα φωτάκια με τη λάσπη, με το ένα μετάλλο δεν φαίνονται και καλά, για να διαπιστώσεις ότι από απέναντι έρχεται αυτοκίνητο, φτάνει το αυτοκίνητο στα 50 μέτρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κώδικας λέει ότι πρέπει να έχουμε αναμένα τα μεσαία φώτα. Βέβαια θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην Ευρώπη και στην Αμερική έξω οι άνθρωποι υποχρεούνται να κυκλοφορούν με αναμένα τα φώτα τα μέσα όλη την ημέρα.
Εν πάση περιπτώσει το έχουμε αναφέρει κατ' επανάληψη εμείς ως κράτος εκπαιδευτών στην υπηρεσία του Θερμοδίους απάνω στην Αθήνα. Mm-hmm. Τώρα όλοι έχονται στα γένια, έχουν και τα κρένια. Μάλιστα. Κάτι άλλο θα ήθελα να ειδοποιήσω, ότι αυτή την εποχή καλό θα είναι, επειδή ο καιρός είναι μεταβλητός, να έχουμε μαζί μας οπωσδήποτε αλυσίδες. Mm-hmm. Έτσι. Θα πρέπει επίσης να πω ότι να προσέχουμε τα stop, να προσέχουμε τις προτεραιότητες. Και μία και μιλήσαμε για το δρόμο πυρί κάτω, για τον καινούριο δρόμο, στην αρχή εδώ απάνω πάμε για το Γεράκι, ακόμα ένα κομμάτι δεν έχει παραδοθεί και έχει κίτρινες γραμμές. Θυμίζω λοιπόν στους ακροατές μας ότι όταν σε ένα δρόμο βλέπουν κίτρινες γραμμές, σημαίνει ότι ακόμα εκτελούνται έργα. Ναι. Άρα λοιπόν κάποια έργα εκτελούνται και δεν έχουν βάλει τις άσπρες γραμμές όπως και τις κίτρινες. Mm-hmm. Επίσης καλό θα είναι να τηρούμε την προτεραιότητα σε αυτούς τους κόμβους. Και μία και μιλήσαμε για την προτεραιότητα, θυμίζω ότι ο κόμβος μπαίνοντας στη Σπάρτη από τη Γηθίου, αυτοί που μπαίνουν στον κόμβο δεν έχουν προτεραιότητα. Mm-hmm. Αυτοί που κινούνται στον κόμβο έχουν προτεραιότητα. Mm-hmm. Mm-hmm. Όμως ο άλλος κόμβος, ο οποίος πάει από το καινούριο κομμάτι, δηλαδή η Λευκόχωμα πήρε και βγαίνει μέχρι απάνω και συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο, και εκεί αυτοί που μπαίνουν δεν έχουν και αυτή προτεραιότητα. Έχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται στον κόμβο μέσα προτεραιότητα. Mm-hmm. Έτσι. Ένα άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι τις αλυσίδες είπαμε, αυτά ας μην επεκταθούμε περισσότερο, γιατί στο σπάω την ώρα να μην και κάποια άλλη στιγμή θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα, να είμαι εκεί και να κάνουμε μια καλή συζήτηση για πολλά άλλα θέματα. Φυσικά, φυσικά. Σιγά σιγά ο κόσμος τα ξεχνάει. Mm-hmm. Δεν λέμε ότι δεν τα ξέρει, όλοι μας τα ξέρουμε, αλλά ο χρόνος κάνει πολλά πράγματα και ξεχνάμε μερικά πράγματα. Θέλω ένα άλλο. Mm-hmm. Ένα που θυμήθηκα και πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα σε όλους, είναι ότι όταν πάμε να κάνουμε παρκάρισμα, mm-hmm. δεν ανάβουμε τα αλάρμ. Mm-hmm. Ο κώδικας λέει ότι ανάβουμε το flash κατά εκεί που πάμε για παρκάρισμα. Mm-hmm. Τα αλάρμ τα ανάβουμε. Εάν αναγκαστούμε να σταματήσουμε κάπου χωρίς τη θέλησή μας, από βλάβη, από εμπόδιο, αν σε μια φάλαγγα αυτοκινήτων είμαστε το τελευταίο, ή αν το αυτοκίνητό μας στο γεωταγή εκτελεί χρέη ασθενοφόρου κάποιες επίγουσας ανάγκης. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά προς το παρόν. Χάρη κάποια άλλη μέρα πιστεύω εκεί θα πούμε περισσότερα. Ένα μικρό σχόλιο θέλω για τα πορτοκαλί, τα κολονάκια, τα πλαστικά που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Πάρτης και εμείς πολύ εύκολα πηγαίνουμε και τα καβαλάμε. Νομίζω το έχετε διαπιστώσει, έτσι. Γενικά τα κολονάκια αυτά, επειδή ο κόσμος έχει διαπιστώσει ότι είναι πλαστικά, mm-hmm. δεν τους δίνει και τόση σημασία, τους δίνει μία και τα ρίχνει κάτω. Ναι. Καλό θα είναι να τα προσέχουμε, διότι εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούνται και οι συμπολίτες μας που έχουν δίκυκλα, έχουν ποδήλατα, αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και μία και μίλησες για τα κολονάκια, να εντοπίσουμε κάτι και θα παρακαλέσω τους αρμοδίους να το προσέξουν πάρα πολύ, παρά το γεγονός ότι στην προσπάθειά μας να καλέσουμε το Δήμο να το πούμε, δεν απαντάει κανείς. Στο καινούριο κομμάτι που έχει φτιαχτεί, όταν φτιάχτηκε η Λεωνίδου, είδατε, βάλανε στη μέση νησίδες. Mm. Στη μέση λοιπόν που είναι η νησίδα, έχουν βάλει ένα κολονάκι που έχει ένα σήμα που λέει υποχρεωτική πορεία από το δεξιό και από κάτω τη πινακίδα με τις κόκκινες λοξελουρίδες. Όμως είναι έτσι φοβερό αυτό που έχουν κάνει. Λυπηθήκαν να βάλουν ένα μέτρο κολόνα, διότι οι κολόνες μέσα στην πόλη που είναι οι πινακίδες, πρέπει το κάτω μέρος της πινακίδας να είναι σε ύψος τουλάχιστον 2,20 για να μην χτυπάνε υψηλοί. Αυτοί λοιπόν βάλανε τόσο ύψος που οι καθρέφτες από τα φορτηγά αυτοκίνητα και από τα λεωφορεία, εάν δεν προσέξουν πολλοί οδηγοί να κάνουν δεξιά, θα χτυπήσουν απάνω στο κολονάκι. Αποτέλεσμα είναι να έχουν σπάσει 3-4 κολονάκια και να είναι λυγισμένα προς τα πίσω και άλλα 2-3. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτε τώρα να αλλάξουν κολονάκια και εν πάση περιπτώσει ο εργολάβος το ήξερε αυτό. Ναι. Και κάτι ακόμα και μία και μιλάμε γι' αυτό, για τις διαβάσεις των πεζών. Ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Όταν η διάβαση των πεζών συναντάει νησίδα, πρέπει να τελειώνει σε νησίδα και να αρχίζει από νησίδα. Και όχι αυτό που έχουν κάνει στις διαβάσεις των πεζών, που έχουν κάνει τις διαβάσεις ανάμεσα στις νησίδες. Mm-hmm. Διότι έτσι ο πεζός πρέπει να περάσει από τη μία μεριά στην απέναντι. Έτσι όμως αν ήταν να πάταγε η διάβαση των πεζών στην νησίδα, σε εκείνο το κομμάτι θα έρνανε λίγο τσιμέντο και θα μπορούσε να σταματήσει ο πεζός, να ελέγξει το αντίθετο ρεύμα και να περάσει απέναντι.